Το ημερολόγιο έγραφε 29 Σεπτεμβρίου του 1971 και η ΑΕΚ θα υποδεχόταν στη Νέα Φιλαδέλφια την Ίντερ του Μιλάνου στη ρεβάνς του 4-1 πριν 14 βράδια στο Σαν Σίρο. Οπωσδήποτε η αποστολή της ελληνικής ομάδας ήταν πολύ δύσκολη για να αποκλείσεις μια ιταλική ομάδα και μάλιστα την Ίντερ θέλοντας 3 γκολ. Εδώ ο Ανδρέας Παπαμανουήλ ασπάζεται το Φέρεντς Πούσκας, ο οποίος ήταν μεταξύ των θεατών εκείνου του αγώνα. Να σημειώσουμε ότι ο Ανδρέας Παπαμανουήλ είχε διαγράψει μια εκπληκτική πορεία με τα χρώματα του Παναθηναϊκού στο ελληνικό ποδόσφαιρο και εκείνη τη σεζόν αγωνιζόταν με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ξεκίνησε το παιχνίδι με τον Κωνσταντινίδη, Τριανταφύλου, Λαβαρίδη, Κεφαλίδη, Θεοδωρίδη, Καραφέσκο, Βεντούρη, Παπαϊμανουήλ, Ψημόγιανο, Παπαϊωάννου και Πομόνη, προπονητής ήταν ο Μπράνκο Στάκοβιτς. Από την πλευρά της Ίντερ, με Μπορντόν, Οριάλη, Φακέτη, Μπεντίν, Τζουμπερτόνι, Μπούρνιτς, Ζαΐρ, Μπερτίνι, Μπονισένια, Ματσόλα και Κόρσο, έχοντας προπονητή τον Τζιοβάνι Ινβερνίτσι. Στα πρώτα λεπτά, η ιταλική ομάδα ζήτησε ένα γκολ που θα της επέτρεπε να βλέπει με άλλο μάτι το παιχνίδι, γιατί όπως είπαμε υπήρχε το σκορ του πρώτου αγώνα 4-1 υπέρ των Ιταλών, οπότε τα πράγματα θα ήταν εξαιρετικά δύσκολα για την ελληνική ομάδα. Πιο έμπειροι οι Ιταλοί είχαν τα ενία του αγώνα, δεν επέτρεψαν στην ΑΕΚ να την απειλήσει τουλάχιστον στα πρώτα 10-15 λεπτά, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Μίμη του Παπαϊωάννου, του Ανδρέα του Παπαμανουήλ και του Γιώργου του Καραφέσκου στη μεσαία γραμμή. Να πούμε, διαιτητής της συνάντησης ήταν ο Σοβιετικός Μπραχάμοφ, ο οποίος είχε συνδέσει το όνομά του με μία φάση η οποία ακόμα και μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί εάν η μπάλα ήταν γκολ ή όχι. Μιλάμε για τον τελικό του 1966 στο Γουέμπλεϊ, όπου η Αγγλία αντιμετώπισε τη Δυτική Γερμανία. Ο Μπραχάμοφ ήταν ο επόπτης που ήλεγχε την περιοχή του Τιλκόφσκι. Το σού του Χάρστ, η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι. Πέρασε, δεν πέρασε τη γραμμή, δεν ξέρει κανένας ακόμα. Μέχρι σήμερα ο Μπραχάμοφ έδειξε τη σέντρα και ο Ελβετός διαιτητής Δίνστ κατακύρωσε τον γκολ, με αποτέλεσμα η Αγγλία να πάρει το προβάδισμα και να πετύχει ακόμα ένα γκολ με τον Τζεφ Χάρτ και με το τελικό σκορ 4-2 να αναδειχθεί πρωταθλήτρια κόσμου το 1966. Ο Μπραχάμοφ λοιπόν είναι ο διαιτητής του αγώνα αυτού. Η ΑΕΚ προσπαθεί να πετύχει ένα γκολ που θα της επιτρέψει να αισιοδοξεί. Υπήρχε και το σχετικό πανό που κάποιοι οπαδοί της πίστευαν ότι η ΑΕΚ μπορούσε να ανατρέψει το 4-1. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ο Σάντρο Ματσόλα ετοιμάζεται να χτυπήσει ένα φάουλ και το φάουλ αυτό ήταν οδυνηρό για την ελληνική ομάδα, γιατί με αυτό βλέπουμε σε επανάληψη ο Ματσόλα ευνηδιάζει τον Στέλιο Κωνσταντινίδη και η Ίντερ ανοίγει το σκορ στο 19ο λεπτό. Με αυτό το γκολ η Ίντερ βάζει γερά τα θεμέλια για την πρόκληση στην επόμενη φάση, γιατί όπως είπαμε ήταν που ήταν καλύτερη από την ΑΕΚ, διέθετε έμπειρους ποδοσφαιριστές, άνοιξε και το σκορ στο 19ο λεπτό και τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά δύσκολα για την ΑΕΚ. Να πούμε ότι η Ίντερ ήταν εκείνη την εποχή, αναφερόμαστε στη δεκαετία του 60, μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είχε κερδίσει μάλιστα το Κύπρο Πρωταθλητριών 2 χρονιές συνεχόμενες, το 1964 και το 1965, όπως επίσης και το διυπηρωτικό κύπελο τις ίδιες χρονιές, κερδίζοντας την Ιντεπενδιέντε και τις δύο. Τα πράγματα, Στέλιο, δεν πάνε καλά για την ελληνική ομάδα, έτσι, σε εκείνο τον αγώνα. Ναι, μετά την ισοφάριση του Βεντούρη, είναι δύσκολη η ανατροπή, αλλά επειδή η ΑΕΚ πάντα με τις ξένες ομάδες είχε πάρα πολύ καλή παρουσία, πιστεύαμε όλοι ο κόσμος της ΑΕΚ ότι η ΑΕΚ έχει αυτή τη δυνατότητα, γιατί πάντα είχε καλή απόδοση, αλλά είναι δύσκολη η ανατροπή. Μην ξεχνάμε ότι παίζαμε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης με δύο πρωταθλήματα το 64-65. Απλώς και μόνο για το πρεστίζ της ομάδας να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα και έτσι να ικανοποιηθούμε για την νίκη. Πάντως η ΑΕΚ κατάφερε με την νίκη της, όπως θα δούμε στο παιχνίδι, να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της και να ασχοληθεί εκτενώς ο ιταλικός τύπος, γιατί δεν ήταν και μικρό πράγμα
εκείνη την εποχή να κερδίσει την Ίντερ, η οποία Ίντερ είχε παίχτες παγκόσμιας κλάσης, έτσι. Εδώ είναι η ισοφάριση από τον Παναγιώτη Βεντούρη με κεφαλιά στο 21ο λεπτό. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Θα το ξαναδούμε. Να το πετάγεται μέσα στην Ιταλική άμυνα ο Παναγιώτης Βεντούρης και με κεφαλιά ισοφαρίζει. Οπωσδήποτε ένα γεγονός το οποίο αξίζει να αναφερθεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι την άμυνα της Ίντερ την αποτελούσαν παίχτες όπως ο Μπούρνιτς, όπως ο Φακέτη, όπως ο Ριάλι, ο Τζουπερτόνι, παίχτες όπως είπαμε με μεγάλη διεθνή εμπειρία και παίχτες πάρα πολύ αξιόλογοι. Ναι, η ΑΕΚ αντιμετωπίζοντας μια μεγάλη Ίντερ και κερδίζοντας με το σκορ 3-2 έπαιξε ένα συναρπαστικό παιχνίδι και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό ικανοποίησε και τα μέσα ενημέρωσης και στην Ιταλία ασχολήθηκαν με τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ. Άσχετα αν αποκλείστηκε και δεν έγινε η ανατροπή που όλοι περιμέναμε. Ήταν πολύ δύσκολο, όπως είπαμε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Να πετύχεις 3-0 σε αυτή την ομάδα πάρα όταν ένα χρόνο πριν, τον Ιούνιο του 70, 5 παίχτες από αυτή την ομάδα έπαιξαν στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου με αντίπαλο τη Βραζιλία του Πελέ, έτσι. Ήταν ο Μπούρνιτς, ο Φακέτη, ο Μπερτίνι, ο Μπονισένια και ο Ματσόλα. Έχω πάρα πολύ μεγάλη ονόματα, μεγάλη ομάδα και, και εκεί που κατορθώσαμε και κερδίσαμε κιόλας ήταν μεγάλη υπόθεση. Ήταν, ναι, μία από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες ελληνικών ομάδων επί πανίσχυρων συγκροτημάτων όπως ήταν είτε, άσχετα αν η ΑΕΚ αποκλείστηκε, σημασία είναι ότι πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη επί ενός, είπαμε, αντιπάλου ο οποίος είχε πάρει πριν από 6 χρόνια το δεύτερο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης. Φάγαμε, μην ξεχνάμε ότι φάγαμε και το πρώτο γκολ πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε εδώ ο Κώστας Νικολαίδης, να σημειώσουμε ότι είχε πάρει στο 25ο λεπτό τη θέση του τραυματρία Τριανταφύλου. Ο Κώστας Νικολαίδης, ο οποίος ήταν από τους ηγέτες, από τις ηγετικές μορφές της ΑΕΚ εκείνη την περίοδο, έτσι. Ο Κώστας Νικολαίδης ήταν, δηλαδή έβρισκε εύκολα τα γκολ. Δηλαδή, παίζοντας, δηλαδή εμείς όταν παίζαμε οι αμυντικοί τερματοφύλακες, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Δηλαδή, όταν έπαιζε ο Νικολαίδης, έπαιζε ο Νεστορίδης. Δηλαδή, πιστεύαμε ανά πάσα στιγμή ότι θα σκοράρουν. Πώς να κάνουν τη ζημιά. Να κάνουν τη ζημιά. Ο Κώστας ήταν με πολύ γερά πατήματα παίκτης. Θετικότατος παίκτης, σταθερός, ναι, σε απόδοση. Έβγαζε όλο το παιχνίδι. Ο Μπούρνιτς εδώ σε μια επίθεση Σίντερ. Ο Ζαΐρ, ένας από τους μεγάλους παίκτες, ναι, εκείνης της εποχής, Βραζιλιάνος. Ήτανε, και μάλιστα ο Ζαΐρ ήταν μαζί με το Μπούρνιτς, το Φακέτη, το Ματσόλα και το Γκόρσο. Οι παίκτες αυτοί οι οποίοι είχαν κερδίσει τα δύο προηγούμενα, όπως είναι ο Μπρανκοστάκοβιτς, τα δύο προηγούμενα κύπελα πρωταθλητριών, έτσι, και το 64 και το 65. Εδώ όπως είδαμε προηγουμένως στη φάση, σε μια φάση ο Κεφαλίδης, ναι, το Ζαΐρ πήγε να τον βγάλει, βέβαια με άσχημο τρόπο, αλλά να τον βγάλει γρήγορα από το πάντως, παιχνίδι. Πάντως στο πρώτο ημίχρονο να πούμε, Στέλιο, ότι στο 19ο λεπτό συγκεκριμένα η Ίντερ έπαιξε με 10 παίχτες, γιατί ο Μπραχάμοφ απέβαλε τον Μπερτίνι, ο οποίος χτύπησε εκτός φάσης τον Τζιμόγιανο. Τον Τζιμόγιανο, ναι. Και, εντάξει, μια μεγάλη ομάδα, και αυτή η ομάδα όπως ήταν η Ίντερ, και με 10 παίχτες ήταν δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να γίνει ανατροπή. Έπρεπε να βρεθούμε σε πάρα πολύ μεγάλη μέρα. Ο Κώστας Νικολαίδης. Αλλά η άμυνα εκεί, όπως είπαμε, της Ίντερ, πάρα πολύ καλή, με το Φακέτη ειδικά στο ψηλό παιχνίδι. Ποιος θα μπορούσε να τον συναγωνιστεί? Ένας από τους κορυφαίους, ακραίους οπισθοφύλακες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου δεκαετία του 60 και του 70, έτσι. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Να μην τα ξεχνάμε. Ακούγαμε μόνο το όνομα που ακούγαμε και μας έπιανε ρίγος. Τζαϊσίντο Φακέτη, ο αρχηγός της Ίντερ και της Εθνικής Ιταλίας. Πρέπει να πούμε ότι και να βάλει η ΑΕΚ 3 γκολ σε αυτή τη μεγάλη ομάδα είναι μεγάλη υπόθεση. Ιστορικό γεγονός. Ιστορικό γεγονός. Σωστό. Η ΑΕΚ προσπαθεί, προηγείται ήδη στο ημίχρονο με 2-1, έχει μπει στο δεύτερο ημίχρονο, βέβαια κυνηγάει το θαύμα. Θαύματα δεν μπορούσαν να γίνουν. Στο ποδόσφαιρο λίγες φορές έχουν γίνει θαύματα.
Η Ίντερ εκείνη τη μέρα, όπως είπαμε, μόλις πέτυχε τον γκολ. Εδώ είναι ο Μπορντόν, ο τερματοφύλακας της ιταλικής ομάδας. Μόλις έβαλε τον γκολ στο 19ο λεπτό με τον Ματσόλα, οριστικοποίησε την πρόκρισή της και από εκεί και πέρα πλέον την ΑΕΚ την ενδιέφερε να πετύχει μία νίκη που, όπως είπαμε και προηγουμένως, την πέτυχε και ήταν μία από τις ιστορικότερες ελληνικών ομάδων επί πανίσχυρων αντιπάλων. Ίντερ προσπαθεί να ισοφαρίσει, παίζει και με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Μπερτίνη, ο οποίος Μπερτίνη, να σημειώσουμε, ήταν ο παίκτης ο οποίος φύλαγε τον Μπελέ, φύλαγε εντός εισαγωγικών, στον τελικό του Μουντιάλ του 70. Ο Βαλκαρέτσι, ο δημοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας, του είχε αναθέσει τον άχαρο ρόλο της φύλαξης του μεγάλου Μπελέ. Τώρα βέβαια δεν τα κατάφερε ο διεθνής Ιταλός παίκτης. Ο Ζαΐρ σε μία από τις επιθέσεις, ένας παίκτης με πολύ καλή τεχνική για τα άρτης, τέλειο, ε. Και ταχύτητα. Ταχύτητα, μπράβο. Ήταν ένας από τους παίκτες... Ήταν από τα μεγάλα ονόματα και τα... του... Α, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και στην εποχή εκείνη στην Ιταλία και στην ομάδα της Ίντερ ήταν... Από τα βασικά στελέχη. Τα βασικά στελέχη. Ο Σπύρος Απομόνης, ο οποίος είχε πετύχει και τον γκολ στο Μιλάνο, είχε ευνηδιάσει τότε η ΑΕΚ την Ίντερ. Αλλά δυστυχώς τον γκολ αυτό δεν έφτασε, γιατί η Ιταλική ομάδα με αντεπίθεση διαρκείας κατάφερε να πετύχει 4 γκολ. Ο Σάντρο Ματσόλα, ο μεγάλος παίκτης της Ίντερ και της Σκουάντρα Ατζούρα, ο γιος του Βαλεντίνο Ματσόλα, ο οποίος σκοτώθηκε στις 4 Μαΐου του 49, όταν ολόκληρη η ομάδα της Τωρίνο, μια ομάδα από τις καλύτερες που είχαν εμφανιστεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο την εποχή εκείνη, έπεσε με το αεροπλάνο στη Σουπέρκα και εξαφανίστηκε όλη η μεγάλη ομάδα, η γρανάτα της μεγάλη ομάδα της Τωρίνο. Ο Ματσόλα, μια τεράστια φυσιογνωμία του ιταλικού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου, προσπάθησε, αλλά τα πράγματα δεν ήταν και πολύ εύκολα για την ιταλική ομάδα να πετύχει το δεύτερο γκολ, τουλάχιστον προς το παρόν. Εδώ ο Ψιμόγιανος προσπαθεί μέσα στην αντίπαλη περιοχή με κεφαλιά, αλλά δεν ευνηδιάζεται ο Μπορντόν. Θέλω να προσθέσω εδώ, αν μου επιτρέπετε, ότι ο Ματσόλα και μετά τα δύο παιχνίδια αυτά, τις δύο συναντήσεις... Στέλιο, το τρίτο γκολ της ΑΕΚ είναι 2-2 το αποτέλεσμα. Σέντρα, Νικολαίδης βγάζει τη σέντρα. Ναι, εδώ ευνηδιάζεται ο Μπορντόν και περνάει μπάλα κάτω από τα πόδια. Σαν τερματοφύλακας, πώς κρίνεις αυτό το γκολ? Δεν υπολόγισε, είχε το φάρτσο του Νικολαίδη. Αν προσέξατε την ώρα που κάνει ο Νικολαίδης, βάζει το εξωτερικό φάρτσο και ίσως δεν έκανε καλό υπολογισμό και δέχτηκε. Αυτά συμβαίνουν. Έκανε κακή εκτίμηση. Εδώ ο Μπραχάμος στηρίζει τη λήξη του αγώνα, που βρίσκει την ΑΕΚ νική 3-3-2. Μία νίκη που είχε μια σημασία για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά δεν είχε το ποθητό αποτέλεσμα της πρόκρισης, αφού η Ίντερ είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 4-1. Την εποχή εκείνη κληρωθήκαμε με μια ουγγαρέζικη ομάδα, της Αλκοταριάν. Θεωρείται τότε εύκολος αντίπαλος για την εποχή εκείνη, όπως και έγινε. Δηλαδή κερδίσαμε εδώ 3-1, η ρεβάνς ήρθε 1-1 και ο στόχος επετεύχθη πανηγυρικά. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1972 η ΑΕΚ αντιμετώπισε στη Νέα Φιλαδέλφεια μπροστά σε 30.000 κόσμο την ουγγρική Σαλγκοταριάν στην πρώτη φάση του κυπέλου UEFA. Η ΑΕΚ ήταν το λογικό φαβορί για πρόκριση, δεδομένου ότι η ουγγρική ομάδα ήταν μια μικρομεσαία στο ουγγρικό πρωτάθλημα. Εδώ ο διαιτητής, ο ανατολικός Γερμανός Μένκ, με τους συνεργάτες του, και πίσω οι δύο ομάδες. Να πούμε ότι, να δούμε την ενδεκάδα της ΑΕΚ: Ερέα, Θεοδωρίδης, Τόσο, Ξαραπουλτήρης, Λέλης, Βιτσέντε, Τάσος, Νικολάου, Ζερ, Παπαϊωάννου, Πομόνης, προπονητής ο Μπράκο Στάκοβιτς. Να πούμε ότι εδώ η ΑΕΚ έχει στη σύνθεσή της τρεις Λατινοαμερικάνους παίχτες. Η σύνθεση Αλκοταριάν: Μαγκιάρ, Γκέτσε, Γκμέντι, Βέρτιγκ, Χόρβατ, Βάργα, Ρέιπας, Βαρίτα, Κόβατς, Μπάτσι και Τσεκ, προπονητής ο Ντέζο Μπούτζακ, ο οποίος μετά έκανε μια καριέρα σε διάφορες ελληνικές ομάδες.
Η ΑΕΚ από τα πρώτα λεπτά ήθελε να επιβάλλει το ρυθμό της και να απλοποιήσει την υπόθεση πρόκριση. Θα τα καταφέρει, αφού μόλις στο πρώτο λεπτό ο Λάξιο Νικολάου στη φάση αυτή με κεφαλιά πετυχαίνει το πρώτο του γκολ σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο Λάξιο Νικολάου, ο οποίος είχε έρθει πρόσφατα στην ΑΕΚ από τον Ατρόμητο για να γράψει μια ξεχωριστή ιστορία και στην ΑΕΚ και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τόσο σαν αθλητής όσο και σαν επιστήμονας. Ναι, εδώ ήθελα να πω ότι η μεταγραφή του Λάκη του Νικολάου έγινε από τον Ατρόμητο Περιστερίου σαν κυνηγός, έπαιζε κυνηγός. Ναι, σαν τερφόρ. Ναι, και ο Μπράγκο Στάκοβιτς τον καθιέρωσε στην πορεία στην άμυνα. Και έτσι καθιερώθηκε σαν αμυντικός παίκτης ο Λάκης, ο γιατρός μας. Ο Λάκης ο Νικολάου, μια φυσιογνωμία μετέπειτα στο χώρο της ΑΕΚ, όπου τα επόμενα χρόνια διατέλεσε και αρχηγός της, έγινε βασικός στην εθνική ομάδα. Και διέπρεψε και στην ιατρική. Και στην ιατρική και βέβαια και σαν διοικητικός παράγοντας, γιατί πολύ αργότερα ανέλαβε και πρόεδρος της ομάδας. Η ΑΕΚ υπερέχει εμφανώς τη Σαλγκοταριάν, η διαφορά κλάσεως είναι μεγάλη και είναι, Στέλιο, από τις λίγες φορές όπου η ελληνική ομάδα είναι το φαβορί για πρόκριση. Έτσι και ναι. Ευτυχώς επαληθεύτηκαν τα προγνωστικά. Ναι, επαληθεύτηκαν τα προγνωστικά. Ήταν εύκολος αντίπαλος για την ΑΕΚ. Αλλά το κακό είναι ότι εμείς στην πορεία δεν συνεχίσαμε. Ναι. Γιατί πέσαμε σε ένα θηρίο. Όπως ήταν η Λίβερπουλ. Αλλά ήθελα να επισημάνω εδώ, είδατε τη διαφορετικότητα στους φιλάθλους. Τότε τα γήπεδα γέμιζαν, ναι, και η συμπεριφορά των φιλάθλων ήταν τελείως διαφορετική. Εδώ ο Μίμης ο Παβιάνου ελίσσεται, θα κάνει τη σέντρα, η οποία όμως θα περάσει ανεκμετάλλευτη για την ελληνική ομάδα. Λέγαμε για τους φιλάθλους, Στέλιο, ήταν άλλες οι εποχές. Ναι, άλλες οι εποχές. Υπήρχε μια διαφορετικότητα. Η συμπεριφορά των φιλάθλων όλων των ομάδων γενικότερα ήταν πάρα πολύ καλή και δεν υπήρχαν τα γεγονότα που βλέπουμε σήμερα. Γέμιζαν τα γήπεδα από πολύ νωρίς. Μεσημέρι βέβαια γινόταν τα παιχνίδια, τότε 3 η ώρα, 4 η ώρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Εδώ και μια μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Μίμης ο Παγιάνου, ο οποίος με το δεξί. Με το δεξί πήγε να. Δεν μπορεί να πλασάρει τον. Εκεί στο δεξί λίγο είχε πρόβλημα ο Μίμης. Η ΑΕΚ συνεχίζει τις επιθετικές της προσπάθειες. Είπαμε θέλει πολύ νωρίς να καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση. Εδώ ο Τάσος σεντράρει. Ο Μίμης Παπαϊωάννου με κεφαλιά τροφοδοτεί τον Βιτσέντε, ο οποίος σουτάρει, αλλά ο Ούγκρος τερματοφύλακας με διπλή προσπάθεια αποκρούει. Θα επανέλθουμε στο παιχνίδι λέγοντας ότι η Σαλγκοταριάν ήταν μια αδύνατη ομάδα, παρά το γεγονός ότι εδώ απείλησε την ΑΕΚ με ισοφάριση, και ήταν στη σκιά των μεγάλων ουγγρικών ομάδων, της Φερεντσβάρος, της Χόμερ, της Ουίπεστ, της MTK και της Βάσας. Και μάλιστα αξίζει να αναφερθεί ότι από το 1901 που γινόταν το πρωτάθλημα στην Ουγγαρία, ποτέ δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο, γιατί είπαμε οι άλλες 5 ομάδες ήταν πολύ ανώτερες, και μόνο 4 φορές κατάφερε να φτάσει στον τελικό του κυπέλου. 3 φορές αποκλείστηκε από τη Φερεντσβάρος 40-41, 42-43 και 57-58, ενώ το 66-67, την τέταρτη και τελευταία φορά που έφτασε στον τελικό, αποκλείστηκε από τη Βάσας. Ήτανε μια ομάδα στα μέτρα της ΑΕΚ, όπως είπαμε η ΑΕΚ ήταν το μεγάλο φαβορί και ευτυχώς για αυτήν και το ελληνικό ποδόσφαιρο επαλήθευσε τα προγνωστικά. Ήταν μέσα στις δυνατότητες της ομάδας, τη τότε ΑΕΚ. Γι' αυτό και δίκαια πέρασε αυτή τη. Πάντως η ΑΕΚ έχασε ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ, έτσι. Θα μπορούσε να έχει πετύχει ευρύτερο σκορ, αλλά είπαμε ευκαιρίες χάνονται στο ποδόσφαιρο. Ναι, χάνονται πάντοτε οι ευκαιρίες. Αυτό που μετράει είναι η νίκη και που πέρασε στο επόμενο γύρο. Αλλά έτυχε να πέσουμε στη μεγάλη Λίβερπουλ. Αλλά οπωσδήποτε ήταν από τις καλές εμφανίσεις ΑΕΚ στην Ευρώπη αυτή, έτσι. Άσχετα αν αντίπαλός της ήταν μικρής δυναμικότητας, η ΑΕΚ έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, επιθετικό, θα μπορούσε να βάλει περισσότερα από 3 γκολ. Αλλά
Η ΑΕΚ είχε αυτό το χάρισμα με τις ξένες ομάδες να έχει πάρα πολύ καλή απόδοση. Καλά, Ναι, ναι, πάντα. Και στα φιλικά παιχνίδια που γινόντουσαν τότε στις εορτές που λέγανε το λεγόμενο ΠΟΚ, με την Αυστρία, με τη Βίνερ, Βάκερ, τις αυστριακές ομάδες, ναι, και άλλες ομάδες, γαλλικές, στη Λίλ που είχε έρθει εδώ η Λίλ να παίξει με την ΑΕΚ. Πάντα η ΑΕΚ είχε πολύ μεγάλη παρουσία με τις ξένες ομάδες. Και ήταν από την εποχή εκείνη, από τη δεκαετία του 50, να μην πάμε στα προπολεμικά χρόνια, ήταν φύση επιθετική ομάδα, Στέλιο. Φύση επιθετική και τεχνική ομάδα. Τεχνική ομάδα. Έπαιζε καλό και τεχνικό ποδόσφαιρο. Αλλά δεν κατάφερε πολλά πράγματα εκείνη την εποχή, έτσι. Κατάφερε, γιατί σε μια εντυπωσιακή απόκουση. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι θεωρείται η ΑΕΚ φτωχός συγγενής του ΠΟΚ. Και εδώ ο Βιτσέντε πετυχαίνει στο 43 το 2-0. Με το γκολ αυτό εδραιώνεται η νίκη της ΑΕΚ. Η νίκη της ομάδας, και τότε ήταν το ξεκίνημα, άρχισε δειλά-δειλά η εισβολή ξένων παικτών. Ήταν ο κύριος Παπασταματίου τότε που πέσανε στην αγορά, στη λατινοαμερικάνικη αγορά. Χωρίς βέβαια να έρθουμε οι παίχτες εκείνοι. Όχι όλοι, γιατί ήταν και ορισμένοι που ήταν αρκετά καλοί. Όχι μεγάλα ονόματα. Όπως ήταν ο Βιέρα, ήταν από τους καλούς. Ο Βιέρα, ναι. Ο Λοσάντα. Ο Λοσάντα. Αλλά ήρθαν και πολλά παλτά, όπως λέμε. Να πούμε ότι στο ημίχρονο η ΑΕΚ προηγήθηκε 2-0 και μάλιστα τα γκολ τα πέτυχε σε κέρια σημεία. Στο πρώτο λεπτό με το Λάκη τον Νικολάου και στο 43ο με το Βιτσέντε. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Οπωσδήποτε τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για την ελληνική ομάδα και δυσκολεύουν αφάνταστα για την Ουγγρική, που ούτως ή άλλως ήταν το μεγάλο outsider. Και στη συνέχεια η ΑΕΚ, όπως είπαμε, θα επαληθεύσει τα προγνωστικά, θα δείξει την ανωτερότητά της και θα πετύχει. Ήταν ένα εύκολο απόγευμα για την ΑΕΚ. Εύκολο απόγευμα, Ένα εύκολο απόγευμα. Τα εύκολα της Ευρώπης. Λοιπόν, ο Τάσος εδώ έχει την μπάλα, ετοιμάζεται να σεντάρει, θα σεντάρει, αλλά ο Ούγκρος θεματοφύλακας θα αποκρούσει ασθενώς και βέβαια η ευκαιρία θα χαθεί για την ελληνική ομάδα. Εδώ οι Ούγκροι προσπαθούν να μειώσουν, αλλά δεν καταφέρνουν τίποτα. Οι Ούγκροι πάντως εκείνο που βλέπουμε είναι ότι έχουν εντείνει τις επιθετικές τους προσπάθειες, αλλά όπως είπαμε και η ΑΕΚ παίζει καλά. Ναι, κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να μειώσουν τη διαφορά, αλλά και εδώ πολλές φορές θα γίνει το πέναλτι. Στο 54ο λεπτό ο Μάγκιαρ θα ανατρέψει τον Νικολαίδη και το καταφανές πέναλτι είναι θα καταλογίσει ο διαιτητής και ο Κώστας Νικολαίδης, αυτός ο οποίος το κέρδισε με ωραία εκτέλεση, θα πετύχει το 3-0. Ο Νικολαίδης ήταν και καλός εκτελεστής στα πέναλτι. Σπεσιαλίστες των ελληνικών γηπέδων. Πάρα πολύ καλός στα πέναλτι ο Νικολαίδης. Και στα φάουλ ήταν καλός. Το αποτέλεσμα είναι ήδη 3-0. Η ΑΕΚ έχει βάλει τα θεμέλια για την πρόκριση. Η Σαγκοταριάν, όπως είπαμε, ήταν αδύνατη ομάδα, δεν μπορούσε να απειλήσει την ΑΕΚ στο συγκεκριμένο παιχνίδι και η ΑΕΚ, όπως είπαμε, έχασε και άλλες ευκαιρίες να ευρύνει το σκορ. Ναι, αλλά και το 3-0 σε ένα παιχνίδι και μάλιστα ευρωπαϊκό είναι ένα σκορ ασφαλείας. Και καλό, καλό αποτέλεσμα. Ναι. Οι Ούγγροι προσπαθούν τουλάχιστον για τον γκολ της τιμής. Η ΑΕΚ θα φτάσει κοντά στον γκολ με τον Κώστα Νικολάδη, ο οποίος δεν κοντρολάρει σωστά την μπάλα και ο τερματοφύλακας ο Ούγκρος βγαίνει και μπλοκάρει. Είχε και ένα προσόν ο Κώστας ο Νικολαίδης να είναι πάντα μέσα στις φάσεις. Μέσα στις φάσεις, ναι. Μέσα στις φάσεις. Εδώ Μίμης ο Παπαϊωάννου πιάνει κεφαλιά, η μπάλα βγαίνει ελάχιστα out. Κάπως έχουν ατονίσει τις προσπάθειές τους παίκτες ΑΕΚ. Είναι ελληνικό το φαινόμενο. Το φαινόμενο, ναι. Μετά από το 3-0. Δεν μάχονται μέχρι το 90. Δεν όπως είναι οι αγγλικές ομάδες. Οι γερμανικές. Πάντως κάτι προσπαθούν να κάνουν οι Ούγγροι. Ναι, κάνουν προσπάθεια, αλλά οι δυνατότητες νομίζω είναι περιορισμένες. Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει και για άλλο γκολ.
όμως δεν θα καταφέρει να πετύχει άλλο γκολ. Οι Ούγγροι απέναντίας απειλούν και πάλι τον Ερέα, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα. Πολύ καλός θεματοφύλακας ήταν από τους έξι μου τους καλούς και ψύχρεμος θεματοφύλακας. Αλλά ήρθε σε πολύ μεγάλη ηλικία. Ωραία. Τώρα βρίσκεται, από ό,τι μαθαίνω, εδώ στην Ελλάδα βρίσκεται. Και εδώ βλέπουμε τη φάση του πέναλτι. Ο Καραπουλητίδης ανατρέπει τον Ούγγρο επιθετικό και ο Τσεκ εκτελεί το πέναλτι και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, πετυχαίνοντας το τελικό ΑΕΚ Σαμποταριάν 3-1. Ένα σκορ το οποίο, όπως είπαμε, έδωσε και την πρόκριση στην ομάδα της ΑΕΚ, δεδομένου ότι στη ρεβάνς της Ουγγαρίας οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Θέλω να πω για τον Ερέα, ήταν ένας από τους μεγάλους θεματοφύλακες στη χώρα του, αλλά εδώ ήρθε σε πάρα πολύ μεγάλη ηλικία, ήρθε στο τέλος της καριέρας του, πανέξυπνος και σταθερός και ψύχρωμος. Και εδώ οι φίλοι της ΑΕΚ πανηγυρίζουν το 3-1, αφού είδαν ένα ικανοποιητικό